πώς θα ονομάσετε την πιπούλα σας. Έκανε σεμινάριο νόδινου του και του, είναι η επόμενη ερώτηση. Πώς είσαι τώρα ψυχολογικά? Πώς ένιωσες όταν έμαθες πως είσαι δεύτερη φορά έγκυος? Πώς ήταν ο δεύτερος το και τόσο εξελίχθηκε πιο γρήγορα από τον πρώτο? Θα σου πω. Πώς τα καταφέρετε με ένα τρίχρονο και ένα νεογέννητο? Έχετε βοήθεια από γονείς? Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε υπέροχα. Όλοι τέλεια. Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά εδώ με τα μωράκια μας. Τι καλύτερο βασικά από ένα Q&A βασικά με ερωτήσεις που μου κάνετε στο Instagram σχετικά με εγκυμοσύνη, γένα, λοχεία. Είναι γενικά όλη αυτή η περίοδο που περνάμε εμείς οι γυναίκες όταν φέρνουμε στον κόσμο μωράκι. Θα απαντήσω κάποιες ερωτήσεις γιατί δεν σας έκανα καθόλου ούτε τρίτο τρίμηνο update, ούτε γένας ρε παιδί μου κάτι. Έχω απαντήσει μόνο στο Instagram. Δεν έχω κάνει τέτοια βιντεάκια. Αυτό το βίντεο θα είναι ένα τέτοιο βίντεο λοιπόν. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Μην καθυστερούμε. Για να απαντήσουμε την πρώτη μας ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν λέει: αν διαλέγω πρώτη ή δεύτερη εγκυμοσύνη. Σε αυτή τη φάση θα πω ότι παρόμοιες ήταν οι εγκυμοσύνες, γιατί μου κάνετε και άλλες τέτοιες ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν φταίει επειδή είναι ίδιο φύλλο τα παιδάκια μου, δηλαδή επειδή είναι κορίτσια και ήταν παρόμοιες οι εγκυμοσύνες γιατί αντιδράει έτσι ο οργανισμός μου, ή αν είναι γενικά έτσι η εγκυμοσύνη. Δεν είχα ποτέ, ας πούμε, κάτι διαφορετικό. Οπότε ήταν παρόμοιες, είχαν αρκετές διαφορές. Φυσικά σε λιγούρες, σε όλα αυτά ξέρεις που έχει μία έγκυος, ακόμη και σε ενέργεια και σε αντοχή και όλα αυτά. Μπορώ να πω ότι υπάρχουν διαφορές, ναι. Όταν η πρώτη, να το πω έτσι, εγκυμοσύνη είμαι μόνη μου, εγώ, ο άντρας μου, μπορώ να ξεκουραστώ να κοιμηθώ. Στη δεύτερη εγκυμοσύνη έχω έναν ήπιο από πίσω που δυστυχώς, αν δεν έχεις κάπου να το αφήσεις, είσαι αυτή που πρέπει να ασχοληθεί μαζί του, που πρέπει να παίξει μαζί του, που πρέπει να ασχοληθεί με το σπίτι, να κάνει τις δουλειές της, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Οπότε όλο το βάρος πέφτει πάνω σου και ακόμη και αν είσαι έγκυος, δεν μπορεί να αφιερώσει τον ίδιο χρόνο στην εγκυμοσύνη σου, στον εαυτό σου, στην ξεκούρασή σου, στο όλα αυτά που περνάει μια έγκυος. Υπάρχουν κάποιες διαφορές. Θα σου πω την αλήθεια: προτιμάω τη δεύτερη εγκυμοσύνη. Μπορεί να ήταν πολύ ζώρικη, αλλά πιστεύω ότι είναι και μοναδική ταυτόχρονα εμπειρία το να βιώνει το παιδί σου την εγκυμοσύνη, να βλέπει πώς ήταν αυτό. Είναι πολύ πιο γλυκό το να σε ρωτάει η μαμά του μωράκι στην κυλίτσα και όλα αυτά, γιατί η Βασιλική ήταν και 2,5 χρονών, οπότε καταλάβαινε κάποια πράγματα. Και είναι πάρα πολύ γλυκό όλο αυτό το κομμάτι, το να βιώνει το παιδί σου μαζί σου την εγκυμοσύνη. Είναι μοναδικό, πιστεύω. Ίσως η δεύτερη για αυτό το λόγο και μόνο, γιατί το ζούσαμε και με τη Βασιλική. Επόμενη ερώτηση. Πώς είσαι τώρα ψυχολογικά? Με ρωτήσατε πάρα πολύ και για baby blues και αυτά. Παιδιά, είμαι σχετικά καλά. Εντάξει, οκ. Okay. Υπάρχουν κάποια φάση που μπορεί να χωθείς, να πιεστείς. Όλη αυτή η αλλαγή, ξέρεις, με δύο παιδιά δεν είναι εύκολη. Η αλήθεια είναι ότι εγώ με τον Αλέξη πάνω σε αυτό το κομμάτι είμαστε, βγάζουμε την άκρη μας, δεν λέω. Αλλά εντάξει, υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται λίγο και εσύ την ηρεμία σου. Χρειάζεται και ο ένας αντίστοιχα και ο άλλος να κάνεις τις δουλειές σου και όλα αυτά. Οπότε γενικά ψυχολογικά είμαι καλά. Δεν έχει μεγάλη διαφορά πριν γεννήσω, αφού γέννησα. Στο μόνο που έχει διαφορά είναι ότι με χρειάζεται κιόλας ένας άνθρωπος παραπάνω, το μικράκι μου. Μπορεί να τρέξω λίγο παραπάνω και να πιεστώ λίγο παραπάνω μέσα στη μέρα για να τα προλάβω όλα και να είμαι και με το μωρό. Αυτό τώρα πάει με την ερώτηση: το θυλάζεις το δεύτερο μωράκι? Γι' αυτό, παιδιά, επειδή θυλάζω ακριβώς το δεύτερο μωράκι, γι' αυτό λέω ότι έχει λίγο περισσότερη πίεση, γιατί όπως ξέρετε, ο θυλασμός, όσοι τον έχετε βιώσει ή όχι, έχετε δει βίντεο μου, είναι χωρίς χρόνο, χωρίς ώρα, σε καθυλώνει εκεί πέρα, δεν μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα με το θυλασμό. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, χρειάζονται 100% το μωράκι και παράλληλα, αν είμαι μόνη μου με τα δύο παιδιά, με χρειάζεται και η Βασιλική. Οπότε, προσπαθώ να τα συνδυάσω. Εκεί υπάρχει λίγο η πίεση. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο έτσι mood swing, να το πω πολύ έντονο ακόμη. Φυσιολογικό τοκετό ή κεσαρική? Ήταν φυσιολογικό τοκετό, το είχα απαντήσει και στο Instagram. Εγώ θέλω, λέει, να μάθω πώς αποθύλασε. Μπα και με βοηθήσει, 24 μηνών λέει. Help. Όταν έμεινα έγκυος, θύλαζα. Οπότε ήμασταν σε μια φάση με τη Βασιλική που θύλαζε, νομίζω πρωί-βράδυ. Μεσημεριανό δεν θυμάμαι αν υπήρχε. Νομίζω όχι, δεν υπήρχε. Έχω ξεχάσει λες και μιλάω για 10 χρόνια πριν, νιώθω. Είχα μάθει ότι είμαι έγκυος και είχε περάσει 1-2 μήνες από την εγκυμοσύνη που το είχα μάθει. Οπότε σκέψου ότι είχα τα συμπτώματα της εγκυμοσύνης με το στήθος, το ευαίσθητο και όλα αυτά και με δυσκόλευε πάρα πολύ. Επίσης, να σου πω κάτι άλλο. Αυτό που βοήθησε, πιστεύω, είναι η αλλαγή στην υφή, λογικά και στη γεύση του γάλακτος. Όταν μένεις έγκυος,
Είναι λογικό ότι θα αλλάξουν διάφορες ορμόνες, θα αλλάξει και το γάλα που παράγεις. Πιστεύω ότι αυτό ήταν, δεν ξέρω, σαν να την αποθούσε η γεύση, να άλλαξε, να ήταν κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Και αυτό τη βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν αφίδρομος ο αποθυλασμός, δεν χρειάστηκε να πάρω κάποιο χάπι κάτι. Ξεκίνησα νομίζω να μειώνω το γεύμα, μετά έβλεπα ότι δεν πάει. Δηλαδή από δύο γεύματα έγινε ένα γεύμα νομίζω και μετά... τελείωσε, δηλαδή ήταν τελείως φυσικός ο αποθυλασμός. Αυτό τώρα δεν είμαι ειδικός. Καλύτερα να συμβουλευτείς κάποιον ειδικό, γιατί κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Και μόλις ξύπνησε η Βασιλική. Καλημέρα και εσύ ξύπνησες, έτσι ταράξαμε. Αυτό εννοούσα. Ότι έχεις ένα, δύο χέρια, είμαι εγώ και ο Αλέξης και τρέχουμε πάνω κάτω στο σπίτι. Επόμενη ερώτηση λοιπόν είναι: πρώτη φορά μαμά και δεν έχω ιδέα με τι να αρχίσω να αγοράζω. Παιδιά, θα σας προτείνω εγώ. Θα σας προτείνω εγώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ θα πρότεινα να κοιτάξεις το τι θα χρειαστείς πρώτο όταν θα έχεις ένα μωρό. Το πρώτο και βασικό είναι το ντύσεις. Για μένα το πιο σημαντικό λοιπόν είναι τα ρούχα. Όταν είναι μικρούλια, εντάξει, δεν έχει σημασία αν θα κοιμηθούν σε μια καλαθούνα, αν θα κοιμηθούν σε ένα κρεβατάκι λίκνο, σε μια κούνια και όλα αυτά. Σημασία έχει πιο πολύ να ντυθούν, κατά τη δική μου άποψη. Οπότε και το πρώτο που αρχίζω να προετοιμάζω νομίζω είναι τα ρούχα. Εγώ σαν θεανό. Έπιπλα που να αποθηκεύσουμε τα ρούχα, που να κοιμηθεί το μωρό, που θα έχω ένα καρότσι, φυσικά το αυγουλάκι που θα έρθείτε από το μευτήριο στο σπίτι, καρεκλάκι αυτοκινήτου και όλα αυτά. Οπότε όλα αυτά είναι τα πρώτα που αγοράζεις για ένα μωρό και φυσικά μετά οι πάνες. Όλα αυτά που τα παίρνεις προς το τέλος, είναι πιο εύκολο να τα αγοράσεις από όλα αυτά όπως τα έπιπλα που χρειάζονται μια προετοιμασία. Πώς ένιωσες για πρώτη φορά όταν πήρες τη δεύτερη μικρή σου αγκαλιά? Γιατί δεν ξέρω, ο Αλέξης εκείνη την ώρα μου είχε τραβήξει και μια φωτογραφία. Δεν υπήρχε η στιγμή, δηλαδή ένιωθα ότι, δεν ξέρω, μαγικά. Σαν να ξαναζω τη στιγμή την πρώτη, αλλά με μια διαφορετική μαγεία. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Προφανώς τα συναισθήματα εκείνη τη στιγμή όλα έφυγαν, άγχος, όλα, πόνος, τίποτα. Ναι, απλά μαγικό. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πώς θα ονομάσετε την μπεμπούλα σας? Δεν έχουμε βρει ακόμη όνομα. Θα ήθελα να μου γράψετε όμως σχόλια έτσι με ωραία ονόματα κοριτσίστικα από κάτω στα σχόλια. Σου έχει έρθει περίοδος μετά τη γέννα? Ναι, δεν λέγεται περίοδος, λέγεται λόχια. Δεν έχουν τελειώσει ακόμη τα λόχια για να μου έρθει περίοδος κανονικά. Οπότε ναι, είμαστε ακόμη στη φάση από τα λόχια που ναι, είναι σαν περίοδο. Έκανε επισκληρίδιο? Ναι, έκανε επισκληρίδιο και στις δύο μου γένες, αλλά γιατί δεν τη χρησιμοποίησες τελικά? Η αλήθεια είναι ότι δεν τη χρησιμοποίησα γιατί δεν πρόλαβα. Δηλαδή είχα την επισκληρίδια, μετά σηκώθηκα ρε παιδί μου να κάνω κάποιες ασκήσεις και μετά γέννησα. Οπότε δεν πρόλαβα να κάτσω στην μπάλα. Το περισσότερο καιρό κιόλας ήμουν ξάπλω στο κρεβάτι. Γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα τόσο. Καθόλου βασικά. Τη Βασιλική, όσο ήσουν στο μευτήριο, δεν την είδες καθόλου? Όχι, δεν την είδα καθόλου. Την είδα μόνο με βίντεο κλίση. Δεν επιτρεπόταν η είσοδος σε μικρά παιδάκια κάτω των 10-12 χρονών. Δεν ξέρω, βέβαια είχα δει εγώ παιδάκια πιο μικρά από 12 χρονών. Δεν ξέρω τώρα αυτά. Δεν ξέρω τη φάση και πώς. Ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο αυτό το κομμάτι, αλλά δεν την είδα καθόλου. Είμαι στην πρώτη μου εγκυμοσύνη 36 εβδομάδων και τρέμω στη διαδικασία της γέννας. Γνώμη. Όταν πλησιάζει ο καιρός, η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά, και εγώ τώρα που ήταν και δεύτερη, λες πώς θα είναι αυτή η φορά. Είσαι με μία σκέψη, ρε παιδί μου, έτσι, ότι πώς θα είναι, θα πονέσω, πώς θα είναι το μετά, πώς θα είναι το ένα, πώς θα είναι το άλλο. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και λογικό γιατί αρχίζεις να το συνειδητοποιείς κιόλας. Συνήθως τότε σταματάς τα μαγνήσια και αυτά, οπότε έχεις και ψευδούς σπάσεις και λες τώρα τι είναι αυτό, έχω γεννάω, δεν γεννάω. Είναι όλα έτοιμα, βλέπεις το παιδικό δωμάτιο γύρω σου, γνώριμο συνέστημα, αλλά είναι και κάτι το οποίο γνώριζες εδώ και 9 μήνες. Αυτό λέω στον εαυτό μου, κάτι το οποίο περιμένεις να έρθει, κάτι που θα περάσεις και κάτι που όταν φτάνουμε στον ένατο, πάντα, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, όταν φτάνουμε στον ένατο λέμε αχ Παναγία μου να γεννήσω. Γιατί πιστεύω ότι έχουμε την κοιλιά, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Τις ορμόνες που το σώμα μας από μόνο του μας κάνει τέτοια συναισθήματα, να ανυπομονούμε για τη γέννα. Δεν ξέρω, τουλάχιστον σε μένα έτσι συνέβη. Δεν ξέρω σε εσάς αν έχετε αντίστοιχη γνώμη ή κάτι. Με το θέμα της ναυτίας και τα λοιπά, πώς ήταν? Γιατί είναι ένα άγχος. Θα σου πω, δεν είμαι το καλό παράδειγμα για να σου το πω αυτό, γιατί είχα αρκετές ναυτίες μέχρι και τον ένατο μήνα. Στον πρώτο τρίμηνο κάποιες κοπέλες το χάνουν τελείως, δηλαδή δεν υπάρχει ναυτία μετά το πρώτο τρίμηνο. Άλλες κοπέλες έχουν μέχρι το τέλος. Όπως εμείς, τυχερές. Άλλες κοπέλες έχουν ένα μήνα, άλλες καθόλου, ποτέ δεν έχουν ναυτία. Οπότε δεν είναι κάτι στάνταρ το οποίο μπορείς να προβλέψεις. Φυσικά είναι κάτι το οποίο
είναι δύσκολο. Εγώ, ας πούμε, που όσο με τους δεν είχα κάνει σε όλη μου τη ζωή, έκανα μέσα σε μία μέρα. Είναι κάτι δύσκολο, το οποίο περνάει όμως και αυτό. Υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι είναι ένα καλό θετικό ότι το μωρό μου είναι καλά και ότι μεγαλώνει καλά. Οπότε με καθησυχάζει κάπως αυτό. Κάθε φορά, παρόλο που δυσκολεύομαι, λέω ότι okay, είναι καλά το μωρό μου. Πώς είναι να έχεις ένα παιδί 2 χρονών και ένα νεογέννητο? Πώς ήταν η αποχώρηση του παιδιού? Το πιο δύσκολο κομμάτι, παιδιά, δεν το περίμενα ποτέ, αλλά ήταν η αποχώρηση του παιδιού. Του νηπίου εννοώ. Γιατί στην ουσία, εγώ δεν το περίμενα κιόλας, αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο το να αποχωρήσεις το παιδί σου, να πας να γεννήσεις, να ξέρεις ακριβώς πότε θα γυρίσεις. Οπότε είναι δύσκολο αυτό το κομμάτι. Πιο δύσκολο και από άλλα πράγματα. Η ζωή με ένα νήπιο και ένα δίχρονο είναι μια τρέλα, αλλά ταυτόχρονα και τόσο μαγική για να βλέπεις και τη σχέση μεταξύ τους. Είναι πολύ μαγική. Πραγματικά, να βλέπεις το μικράκι σου και το μεγάλο στο παιδάκι να έχουν μια σχέση αλφα. Έχει πολύ φάση. Φυλάς αποκλειστικά ξανά? Έχεις διαπιστώσει διαφορές ξέροντας πως το κάθε παιδί είναι διαφορετικό? Ναι, φυλάζω αποκλειστικά. Μέχρι στιγμής έχω βιώσει ότι έχουν αρκετές διαφορές από το τι φαγητό θα πειράξει το ένα το παιδί. Γιατί και στα δύο κάνω αποκλειστικό φυλασμό, οπότε σκέψω ότι άλλες διατροφικές συνήθειες θα έχει η μικρή αυτή. Την πειράζω για παράδειγμα τα φασόλια, ενώ τη Βασιλική μπορεί να την πειράζαν οι φακές όταν έτρωγα εγώ. Αυτό είναι σίγουρα μια μεγάλη διαφορά. Σίγουρα στον τρόπο που διαχειρίζονται κάποια πράγματα, που θα προσεγγίσουν, ας πούμε, τη θηλή την πρώτη φορά, τη δεύτερη φορά, το ένα τ' άλλο. Σίγουρα στο πώς θα πάρουν βάρος. Σίγουρα στο πώς θα κοιμούνται, θα ξυπνάνε για τους θηλασμούς, αν θα χρειάζονται αγκαλιά. Όλα αυτά υπάρχουν αν κάνουν πιο μικρά γεύματα ένα παιδάκι ή αν κάνει έτσι παρατεταμένα. Ναι, υπάρχουν διαφορές, ελάχιστες, αλλά σίγουρα υπάρχουν αρκετές πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Αν όχι σε όλα, στα περισσότερα κιόλας. Και έχω διαπιστώσει, ναι, από αρκετές διαφορές. Είχες άγχος μάλλον στις εγκυμοσύνες σου? Υπήρχαν στιγμές που δεν είχα καθόλου άγχος και υπήρχαν στιγμές που, εντάξει, αγχωνόμουν και είναι το λογικό. Προς το τέλος, ειδικά, ας πούμε, που πέφτουν όλα μαζί, νιώθεις ότι δεν θα προλάβεις, υπήρχε ένα μικρό άγχος. Αλλά γενικά δεν είχα άγχος έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας, ότι έμεινα έγκυος και ήμουνα μόνη μας ένα άγχος όλη την εγκυμοσύνη. Υπήρχαν φορές, όπως θα αγχωθώ και τώρα, έτσι. Κάτι που θα μου συμβεί 1-2 φορές το μήνα, για παράδειγμα, ένα τυχαίο παράδειγμα. Έτσι ακριβώς και τότε, 1-2 φορές το μήνα με τις αντίστοιχες καταστάσεις και φυσιολογικά, πιστεύω, πλαίσια. Παρόλο που είναι μια κατάσταση, ξέρω, αρκετά αγχώδης, προσπαθώ να το καλμάρω όσο γίνεται. Ήταν όντως αρκετά εύκολη γέννα σου, όπως φαινόταν και στα βίντεο. Για στο βίντεο ήταν κυρίως η προπτική του Αλέξη, έτσι, τραβούσε ο Αλέξης βίντεο. Δεν τραβάμε πάντα. Δεν έχουμε μία μόνιμη ανοιχτή κάμερα στημένη στον τοίχο. Με στραβάει και να είναι, ξέρω εγώ, πώς λέγονται αυτά τα fame story και αυτά. Τι καν θυμάμαι, Big Brother. Ναι. Είναι vlog, οπότε ανοίγουμε την κάμερα, λέμε αυτό που βλέπετε, αυτό που είναι να δείτε, αλλά βλέπετε μια μικρή χρονική στιγμή. Μπορεί να φάνηκε εύκολη γέννα, δεν ξέρω πώς φάνηκε όλη η φάση, αλλά υπήρχε έτσι. Υπήρχαν πόνοι, υπήρχαν συσπάσεις, υπήρχαν ενοχλήσεις, υπήρχε από το σπίτι ενώ που ξεκίνησε η προετοιμασία, υπήρχε άγχος, ειδικά όταν ετοίμαζα τη τσάντα της Βασιλικής για να πάει στη γιαγιά. Υπήρχε γέλιο αρκετό, ηρεμία αρκετή από πίσω, πράγματα που δεν φάνηκαν. Όπως επίσης και μέσα που ήμουνα και ο Αλέξης περίμενα απ' έξω, υπήρχε αρκετό άγχος. Για παράδειγμα, που ήμουνα μέσα στο μευτήριο και με ετοιμάζανε. Όλα αυτά δεν φάνηκαν στο βίντεο. Οπότε δεν μπορώ να πω, ούτε μπορώ να κρίνω αν η γέννα ήταν εύκολη ή δύσκολη. Γιατί υπήρχαν διάφορα πράγματα που έγιναν στο ενδιάμεσο. Μπορώ να σου πω ότι να μην κρίνετε μόνο από μία στιγμή βίντεο. Να... Η γέννα μου γενικά εμένα προσωπικά μου άρεσε και ήταν ακριβώς έτσι όπως το είχα στο μυαλό μου, όπως το ήθελα στο μυαλό μου. Όπως ήταν στο πλάνο το και του στο μυαλό μου. Αυτό θέλω να πω, το θέλω. Έτσι όπως την ήθελα δηλαδή. Ήταν πάρα πολύ κοντά, ήταν όλοι πάρα πολύ καλοί. Οπότε όλα αυτά με βοήθησαν να είναι μια καλή εμπειρία. Έχει συνηθίσει η Βασιλική την Μπέμπα? Συμμετέχει και εκείνη στη ρουτίνα με το μωρό? Ναι, συμμετέχει στη ρουτίνα με το μωρό. Βοηθάει όσο μπορεί, κάνει τα δικά της. Αλλάζουμε την μπάνα, με βοηθάει με το ένα, με βοηθάει με το άλλο. Παίζουνε. Είναι πολύ αγαπημένες αδερφούλες. Και επίσης μια ερώτηση είναι πως περνάμε οι τέσσερις μας. Περνάμε πάρα πολύ καλά. Όταν έχουμε τελειώσει τις περισσότερες δουλειές, είμαστε όλοι calm. Γεια! Γεια! Τι κάνεις? Καλά, βίντεο. Πού? Εδώ. Μπουμπούκα. Έκανα σεμινάριο νόδινου το κετού, είναι η επόμενη ερώτηση. Ευχάριστο διάλειμμα. Έκανα σεμινάριο νόδινου το κετού και όλα αυτά είχα και... Ναι, έκανα σεμινάριο νόδινου το κετού. Με τις αναπνοές,
ασκήσεις, όλα αυτά. Με βοήθησε η μέμα που την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήταν, ναι, κάτι το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ. Σε ποιο μήνα μάθαμε το φύλλο του μωρού? Νομίζω να ήμασταν γύρω στις 22 εβδομάδες, εκεί που κάνεις τη β' επιπέδου. Αλλά εμείς το μάθαμε ένα μήνα μετά, οπότε γύρω στις 26. Δεν θυμάμαι καθόλου. Σίγουρα μετά τις 23, με 26, κάπου εκεί. Πόσες μέρες σε κρατάνε στο νοσοκομείο? Πιστεύω αυτό έχει να κάνει με το πόσο και πώς έχεις γεννήσει και πώς είναι η κατάσταση δική σου και του μωρού. Κάνουν κάποιες εξετάσεις, βλέπουν εσένα, αν εξελίξεται όλο φυσιολογικά και μετά αποφασίζουν πότε θα φύγεις. Αλλά θα πω ότι γύρω στις 3 με 4 μέρες περίπου θέλει να μείνεις μέσα και μετά είσαι ok για να βγεις. Πονούσε η μέση από το βάρος? Γενικά, ναι, στην εγκυμοσύνη όταν έχεις και την κοιλιά, εντάξει, δεν είναι και λίγα κιλά τώρα να έχεις. Να έχεις τον πλακούντα, να έχεις το αμνιακό υγρό, να έχεις το μωρό, να έχεις οφάλαιους λόρους, όλα αυτά. Προφανώς έχει και ένα αλφα βάρος. Οπότε σε πονάει αρκετά η μέση, θες να ξεκουράζεσαι, ειδικά προς τους τελευταίους μήνες. Και μετά τη γέννα επιβαραίνεται πολύ, γιατί ανοίγει, λεκάνει η μέση, όλα και φεύγει το μωρό. Οπότε αν έχεις και κάποιο θεματάκι με τη μέση, σίγουρα θα σε ενοχλεί λίγο. Αν και σε αυτή την γέννα νομίζω ήμουν πολύ καλύτερα σε όλα αυτά τα κομμάτια με τη μέση. Οπότε παίζει ρόλο πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή παίζει ρόλο και οι ορμόνες, πιστεύω, το σώμα σου. Παίζει ρόλο και το μωρό, παίζουν πολλά. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης πρέπει να προσέξω κάποια φαγητά? Ναι, πρέπει να προσέξουμε κάποια φαγητά. Εγώ απέφευγα το φαγητό απ' έξω, το κρέας, γιατί δεν ξέρεις πόσο καλά είναι ψημένο. Σαλάτες φυσικά. Και γενικά να αποφεύγεις τις σαλάτες, να είσαι σίγουρη ότι είναι καλά πλημμένες, δηλαδή εγώ τις έκανα πάρα πολύ σχολαστικά. Και φυσικά τα ομά ψάρια. Αυτά είναι τα top. Πώς ήταν το συνέστημα όταν ξαναβρέθηκε στην ίδια στιγμή γένας? Μαγικό, μαγικό. Μαγικό. Η καρότσι μου προτείνει, είμαι σε αναζήτηση και έχω καταμπερδευτεί. Ανάλογα το χώρο στο αυτοκίνητο θα πω εγώ, αλλά κατά γενικές γραμμές ένα καλό καρότσι 2-1, το οποίο να γίνεται και 3-1, είναι ιδανικό. Εμείς έχουμε ένα το οποίο είναι 3 στην ουσία σε ένα, αλλά είναι πραγματικά 2-1, οπότε δεν πιάνει χώρο, η καλαφούνα μικραίνει. Επίσης έχει μέσα και το αυγουλάκι, είναι κάτι τέτοιου τύπου. Μετά τους 6 μήνες που επιτρέπεται να πάρεις και καρότσι περιπάτου, αυτό το πολύ μικρό ελαφρύ, θα πρότεινα ή αυτό εδώ ή αυτό εδώ. Είναι πάρα πολύ καλά καρότσια και τα δύο. Είναι μικρά, χωράνε ακόμη και στην καμπίνα του αεροσκάφους. Είναι ό,τι πρέπει. Πάρα πολύ καλές εταιρείες και οι δύο, γιατί τα έχω και τα δύο. Είναι πάρα πολύ καλά. Πώς ένιωσες όταν έμαθες πως είσαι δεύτερη φορά έγκυος? Δεν το περίμενα βασικά, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, έπαθα ένα σοκ εκείνη τη στιγμή. Γιατί έγινε ακριβώς με την πρώτη φορά που είχε γίνει. Δηλαδή, είδα ένα όνειρο και είπα: Οκ, θα κάνω τεστ εγκυμοσύνης. Και ό,τι είχα στο σπίτι μου από τεστ που είχε ξεμείνει εδώ και 2 χρόνια, 3 από τη Βασιλική, το έκανα. Και φυσικά χάρηκα, γιατί η οικογένειά μας ήταν μεγάλη. Μεγάλωνε και μεγάλωσε αυτό το αγγελουδάκι. Γελάει. Πώς ήταν ο δεύτερος, το και τόσο εξελίχθηκε πιο γρήγορα από τον πρώτο? Θα σου πω. Δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμη, γιατί ήμουν στο σπίτι στο δεύτερο. Την πρώτη φάση, δηλαδή, ήμουν στο σπίτι και δεν είχα συνειδητοποιήσει. Ξυπνάς. Δεν είχα συνειδητοποιήσει, ας πούμε, πολλά πράγματα. Κυρίως ο χρόνος. Και ούτε τώρα έχω κάτσει να σκεφτώ αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν είμαι ότι α, οκ, έγιναν αυτά και αυτά και πήρε τόση ώρα. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, δεν το σκέφτηκα καν ακόμα. Ερωτήσεις σας είναι πάρα πολλές, αλλά θα απαντήσω μία τελευταία. Πώς θα καταφέρετε με ένα τρίχρονο και ένα νεογέννητο? Έχετε βοήθεια από γονείς? Όχι, δεν έχουμε κάποια βοήθεια. Και εγώ μπορώ πώς θα καταφέρουμε με κάποια πράγματα, αλλά έχουμε πολύ καλή έτσι, επικοινωνία και στρατηγική με τον Αλέξη μέχρι στιγμής. Δεν το έχουμε χάσει. Ό,τι το παλεύουμε και πιστεύω ότι το προσπαθούμε. Αυτά λοιπόν. Κάντε subscribe αν σας αρέσουν τα Q&A. Θέλω να κάνω και ένα επόμενο, γιατί μου κάνετε πάρα πολλές ερωτήσεις. Δηλαδή θα πατήσω και λίγο στο Instagram. Είναι πάρα πολλές ερωτήσεις. Subscribe και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας!